Μάλιστα, ακούσαμε κάποια από τα αποσπάσματα του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Βλέπουμε ήδη τους καλεσμένους μας. Ο κύριος Γιώργος Γουμουτάκος από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Παύλος Χριστίδης από το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δημήτρης Τσιόδρας από το Ποτάμι. Θα συνδεθούμε και με τη Θεσσαλονίκη στη συνέχεια, με τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών θα είναι κοντά μας. Αν βλέπουμε και τον κύριο Ζαχαριάδη αυτή τη στιγμή. Να σας καλησπέρισω όλους. Καλησπέρα. Τον κύριο Σοφιανό επίσης έχουμε κοντά μας, Νάτος, τον βλέπουμε τώρα από το ΚΚΕ, και τον κύριο Θανάση Παπαχριστόπουλο από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Λοιπόν, να αρχίσουμε από τον κύριο Ζαχαριάδη στη Θεσσαλονίκη. Και όπως είπα και πριν, θα έχουμε κοντά μας και τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών. Λοιπόν, πάμε, κύριε Ζαχαριάδη, να αρχίσουμε από εσάς, γιατί το θέμα των τηλεοπτικών αδειών ουσιαστικά μονοπόλησε σήμερα κατά κάποιο τρόπο και την συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός εκεί. Και τον ακούσαμε να λέει ότι στόχος ήταν να ρυθμιστεί ένα ασίδωτο τοπίο και ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται φυσικά για τους εργαζόμενους και τις θέσεις εργασίας που θα χαθούν και ότι προσωπικά θα κάνει ό,τι μπορεί για να το διασφαλίσει ότι δεν θα χαθεί καμία θέση εργασίας. Πώς θα γίνει αυτό, θέλω να ρωτήσω, γιατί δεν διευκρινίστηκε. Και επίσης, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει το τζάμπα πέθανε, τον ταβαντζηλίκι τέλειωσε, όλα αυτά βγάζοντας στην ενεργία 2.000 ανθρώπους. Για να μην προχωρήσω και στις αντιφάσεις τις οποίες έπεσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας για μια αυτορυθμιζόμενη αγορά εργασίας, ενώ βλέπουμε ότι με νόμο επιβάλλεται η λειτουργία μόνο 4 καναλιών. Κυρία Σαράφογλου, βάλατε πολλά ερωτήματα στη διάθεσή σας να τα συμφωνήσουμε όλα. Καταρχήν, εμείς επιλέξαμε να κάνουμε αυτόν τον διαγωνισμό, ο οποίος δεν είναι διαβλητός νομιμότητας και υπήρχαν 27 χρόνια μέχρι τώρα όπου θα μπορούσαν να είχαν γίνει άλλοι διαγωνισμοί και να ήταν ρυθμισμένο το τηλεοπτικό τοπίο. Εμείς από την αρχή δεν βάζουμε απέναντί μας τους εργαζόμενους. Είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους. Είμαστε μαζί με τους εργαζόμενους. Τους δίνετε και επίδομα. Επίδομα τους δίνετε, κύριε Ζαχαριάδη. Επίδομα. Και δεν θέλουμε. Κλείνουμε τα κανάλια και τους δίνουμε επίδομα. Μισό λεπτό. Εμείς το παλέψαμε και θα το παλέψουμε να βοηθήσουμε και τους εργαζόμενους από τα κανάλια και μπορούν να υπάρξουν δημιουργικές συγχωνεύσεις. Το παλέψαμε και με τους εργαζόμενους του Μαρινόπουλου που είναι 12.000 και εκεί πέρα θα υπάρξει δημιουργική συγχώνευση. Και το παλεύουμε με όλους τους εργαζόμενους που δυστυχώς 1 εκατομμύριο άνθρωποι μείνανε από τότε που ξεκίνησε η κρίση χωρίς δουλειά. Δηλαδή, κύριε Ζαχαριάδη, τα νέα δεδομένα, κατά τη γνώμη σας, μπορούν να απορροφήσουν 2.000 ανέργους αυτή τη στιγμή στο τηλεοπτικό τοπίο? Καταρχήν, δεν προκύπτουν 2.000 άνεργοι στο τηλεοπτικό τοπίο. Αυτό είναι μία λάθος ανάλυση. Αυτά είναι στοιχεία που δίνει και η ΕΣΥΑ. Δεν είναι στοιχεία τα οποία βγάζουμε από το μυαλό μας πάντως. Απαντώ λοιπόν, όποιος και να δίνει τα στοιχεία. Εμείς προστατεύουμε 1.600 θέσεις εργασίας, οι οποίες δημιουργούνται στους νόμιμα αδειοδοτημένους σταθμούς. Σήμερα λειτουργεί ένα ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, ένα τηλεοπτικό τοπίο με 2.500 εργαζόμενους. Όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για τα περιφερειακά και τα θεματικά κανάλια, θα δούμε αν θα έχουμε συρρήκνωση της απασχόλησης ή αύξηση της απασχόλησης. Διότι 400 είναι το μίνιμουμ. Πολλά κανάλια, πολλά σχήματα λειτουργούν με περισσότερους εργαζόμενους. Άρα λοιπόν να μην βιαζόμαστε. Βέβαια θέλω να είμαι ειλικρινής, κυρία Σαράφογλου. Αυτό δεν μπορώ να τα πω σε έναν άνθρωπο στα μάτια που αύριο δεν θα χάσει τη ζωή του, είτε αυτός είναι εργαζόμενος σε ένα κανάλι το οποίο το χρεοκόπησαν και το φαλήρισαν οι επιχειρηματίες του κατά δήλωσή τους, είτε είναι ένα κανάλι το οποίο δεν αδειοδοτήθηκε, είτε είναι κάποιος ο οποίος εργάζεται στο περίπτερο της γειτονιάς, το οποίο δεν τα βγάζει βόλτα και σκέφτεται να το κλείσει. Μπορώ να σας θέσω δύο ερωτήσεις? Η μία έχει να κάνει με την κραυγή αγωνία της κυρίας Τσικρίκα από τον Α. Ενδεχομένως αυτή να μην υπήρχε αν τα κανάλια αντί για 4 ήταν 6, αν υποθέσουμε, διότι το αρχικό επιχείρημα στο οποίο βασίστηκε η λογική της κυβέρνησης, δηλαδή το Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, νομίζω πια είναι έχει καταχωνιαστεί σε κάποιο σιρτάρι. Θα μπορούσε να είναι 6, θα μπορούσαν να είχαν πάρει άλλοι 2 άδεια, να έχουν μαζευτεί ακόμα περισσότερα χρήματα. Αυτό είναι ένα ερώτημα που θέλω να απαντήσετε. Και το δεύτερο, όσον αφορά το Μέγκα, πέραν όλων των προβλημάτων που λέτε κλπ., επειδή αναφερθήκατε στη λύση του Μαρινόπουλου, ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή στις τράπεζες υπάρχουν 40 περίπου εκατομμύρια δεσμευμένα από τους λογαριασμούς του Μέγκα και από τα έσοδα που δίνει αυτός ο σταθμός αυτούς τους 5 μήνες λειτουργίας. Γιατί δεν παίρνετε ή ενδεχομένως αν θα πάρετε από εδώ και πέρα μια πρωτοβουλία τύπου Μαρινόπουλου και για το Μέγκα σε σχέση και σε συμφωνία με τις τράπεζες, διότι γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση και καλώς
πίεσε τις τράπεζες να δώσουν μια λύση στο θέμα Μαρινόπουλου και να μην μείνουν 12.000 άνεργοι στο δρόμο. Θα μπορούσε να κάνει το ίδιο και για τους άνεργους και επί 5 μήνες απλήρωτους εργαζόμενους του ΜΕΓΑ. Αυτές είναι οι δύο ερωτήσεις μου. Πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες να προστατευτεί μέχρι και η τελευταία θέση εργασίας και να δημιουργηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υγιή επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, να μην υπάρχουν τα δάνεια αέρα και να μην είναι βορρά στους επιχειρηματίες οι εκατοντάδες εργαζόμενοι. Και αυτό δεν το λέω μόνο για το ΩΜΕΓΑ, φυσικά, το οποίο αυτή τη στιγμή μου κάνει την τιμή να με φιλοξενεί. Το λέω για όλες τις επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Και με μια αναδρομική ισχύ, διότι βλέπουμε τις συρρήκνωσες απασχόληση στα μίντια. Δεν ήταν αυτός ο όγκος απασχόληση στα μίντια πριν ξεκινήσει προφανώς. Η κρίση. Έτσι. Άρα λοιπόν κάθε άνθρωπος ο οποίος μένει άνεργος είναι μια προσωπική δραματική ιστορία. Και έτσι όπως ακούω την ιστορία της κυρίας Τσικρίκα, δεν ξέρω αν αύριο μεθαύριο η ίδια θα δουλέψει σε έναν από τους άλλους σταθμούς, αν θα συνεχίσει με τον τρόπο που ο κύριος Κοντομινάς δήλωσε ότι ο Α δεν σταματάει και συνεχίζει, και αντιλαμβάνομαι ότι ο κύριος Κοντομινάς ως επιχειρηματίας αυτό το λέει σεβόμενο στην νομιμότητα και όχι παραβιάζοντάς την. Άρα λοιπόν να μην προτρέχουμε, να δούμε το συνολικό χάρτη της απασχόλησης και η κυβέρνηση έχει την ευθύνη, την υποχρέωση, αλλά νομίζω και τη βούληση, και είμαστε η μόνη κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια που έχουμε επιδείξει τέτοια βούληση, να προστατέψουμε τους εργαζόμενους και να υποστηρίξουμε τους εργαζόμενους. Άλλωστε, ότι θα διασφαλιστούν όλες αυτές τις θέσεις εργασίας που χάνονται. Επειδή δεν σας ακούω καλά. Λέω, δεσμεύεστε δηλαδή ότι θα διασφαλιστούν όλες αυτές τις θέσεις εργασίας που χάνονται. Δεσμεύομαι. Και με ποιο τρόπο, γιατί αυτό παραμένει διευκρίνιστο και είναι λίγο ασαφής αυτή η δέσμευση μέχρι στιγμής και το ακούσαμε διαστόματος και του Πρωθυπουργού. Δεσμεύομαι, κυρία Σαράφογλου, ότι ό,τι περνάει από το χέρι μας, ό,τι είναι δυνατόν για να προστατευθούν οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι του Μόχθου, εμείς θα τα κάνουμε. Άλλωστε, τα χρήματα τα οποία παίρνουμε από αυτή τη διαδικασία της δημοπρασίας των τηλεοπτικών αδειών, η συντριπτική τους πλειοψηφία θα πέσουν στην αγορά ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Αυτό βέβαια δεν το λέω στον άνθρωπο ο οποίος κινδυνεύει να χάσει τη δουλειά του λέγοντας ότι κάποιος άλλος μπορεί να βρει δουλειά από αυτά τα χρήματα. Το λέω όμως σαν αντίληψη της κυβέρνησης ότι ήθελε να τα πάρει από τους πλούσιους και τους ισχυρούς, αυτοί οι οποίοι κουνάγαν το δάχτυλο και κάνανε ερυθρία στα πάρτι, και αυτοί δεν είναι οι εργαζόμενοι, δεν είναι οι δημοσιογράφοι, δεν είναι καν οι δημοσιογράφοι, οι πολύ προβεβλημένοι και υψηλά αμοιβόμενοι. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Χάσαπόπουλε, είναι αυτοί οι οποίοι. Επιτρέψτε μου να τελειώσω και είμαι στην απόλυτη διάθεσή σας. Είναι αυτοί οι οποίοι, ενώ λέγανε ότι δεν υπήρχαν χρήματα στο χώρο το media και αν βάζαμε ένα τίμημα, για παράδειγμα, στα 3, 5, 7, 10 εκατομμύρια, θα μας λέγανε ότι πάμε να τους κλείσουμε αν τους βάζαμε 10 εκατομμύρια γιατί ήταν υψηλός ο πύχης, βρήκαν να δώσουν 245. Μην ταυτίζουμε τα συμφέροντα των εργαζόμενων, των αδύναμων ανθρώπων, ακόμα και των καλύτερα αμοιβόμενων ανθρώπων, με τα συμφέροντα των καναλαρχών και των εργοδοτών τους. Ωραία, θέλω να σας ρωτήσω διαφορετικό πράγμα. Ένα λεπτό μπορώ να σας ρωτήσω κάτι. Μιλάμε για το ΜΕΓΑ, το ΣΤΑΡ, τον ΑΛΦΑ, το ΕΨΙΛΟΝ, το ΑΡΤ και το Μακεδονία. 6 κανάλια. Δεν μιλάμε για 2 ή 3 κανάλια, έτσι δεν είναι? Και συνέχεια άκουσα και εσάς που ήσασταν μέσα στο βελίδιο και τον Πρωθυπουργό να λέει για δάνεια, για θαλασσοδάνεια, για δάνεια με αέρα κτλ. Αυτά μπορούν να αφορούν κάποιες περιπτώσεις. Όμως θέλω να σας πω, εμείς κάνουμε έναν αγώνα εδώ στο ΜΕΓΑ 6 μήνες τώρα, η τράπεζα να μας ανοίξει τα χρήματα που έχουμε μέσα στα ταμεία για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Και κανείς από την κυβέρνηση, κανένας από τους βουλευτές, συγγνώμη που θα σας το πω, δεν είστε μέσα αυτούς, που παρακαλούσε να έρθει στις εκπομπές κάθε μέρα, δεν έχει βγει να πει ναι, ρε παιδιά, έχουν δίκιο αυτοί. Γιατί η τράπεζα κρατάει τα λεφτά τους? Γιατί κρατάει τα 30 εκατομμύρια η τράπεζα και δεν ανοίγει τους λογαριασμούς? Μπορεί να υπάρχουν λάθη, σας λέω, και από την άλλη πλευρά. Και εμείς πρώτοι εδώ οι εργαζόμενοι έχουμε πει για τους μετόχους. Αλλά γιατί η τράπεζα δεν βγει ένας βουλευτής ή ένας κυβερνητικός στέλεχος? Οι τραπεζίτες ξέρετε τι λένε? Ότι εμείς από την κυβέρνηση θα πάμε φυλακή αν ανοίξουμε τα ταμεία. Και δεν απαντάτε σε αυτό. Λέτε για τα θαλασσοδάνεια, λέτε για το ένα, για το άλλο. 6 κανάλια κλείνουν. Να απαντήσω. Είναι χαρακτηριστική λοιπόν περίπτωση. Επί της ουσίας, αν έχετε κάτι να πείτε όμως. Όχι να μου πείτε τώρα ότι βάζετε τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Προσπαθώ πάντα να απαντώ επί της ουσίας. Αυτό βέβαια κρίνεται. Κάποιοι από τους τηλεθεατές μας τα βρίσκουν ουσιαστικά αυτά. Πείτε μας, γιατί δεν ανοίγουν οι τράπεζες του λογαριασμού? Μπορεί να τα βλέπουν ανόητα. Κύριε Χασαπόπουλε, εμείς θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια
σεβόμενοι βεβαίως το πλαίσιο της νομιμότητας και της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος με τους κανόνες που λειτουργεί, προκειμένου οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μπροστά αλλά και πίσω από τις κάμερες, να μην χάσουν τα δεδουλευμένα τους, να μην έχουν αυτή την ιστορία. Ξέρετε ότι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τη βούλησή μας στις τράπεζες, και αυτό δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε όχι μόνο για το Μέγκα αλλά σε μία σειρά θεμάτων, γιατί υπάρχει μια αυτονομία λειτουργίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη του τρόπου λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος. Σας διαβεβαιώνω όμως ότι θα αναλάβουμε πολιτικές πρωτοβουλίες, όλα τα στελέχη και οι βουλευτές και οι καθήλυνα αρμόδιοι, προκειμένου να προστατεύσουμε αδύναμους ανθρώπους και ανθρώπους οι οποίοι στο κάτω-κάτω της γραφής έχουν δουλέψει τα λεφτά του, κύριε Χαζαπόπουλε. Γιατί να μην το πούμε αυτό. Θα το δούμε, κύριε Ζαχαριάδη, πριν να πάμε σε άλλους κανόνες. Δεν μας προκοπεί μια επιχείρηση, κύριε Χαζαπόπουλε, και τελειώνω με αυτό, κυρία Σαράφογλου. Χρεοκοπεί ο τίτλος. Δεν χρεοκοπούν οι μέτοχοι της επιχείρησης. Αυτή μια χαρά. Τα έχουν τα λεφτά τους εντός, εκτός, επί τα 7. Δεν ξέρω που τα έχουν. Ούτε είναι δουλειά μου να τα εξετάσω. Άρα να τα έχουμε και εμείς την πολιτική και οι δημοσιογράφοι και όλη η κοινωνία διακριτά αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, να πάμε και στον κύριο Κουμουτσάκο. Κύριε Κουμουτσάκο, ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε στον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι δεν τον είχε σύμμαχο σε αυτή την προσπάθεια να μπει μια τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και πως ο κύριος Μητσοτάκης υπόσχεται σε καναλάρχες άδειες δωρεάν. Κύριε Σαράφογλου, πριν μπούμε στο θέμα αυτό, που καταλαβαίνω το ενδιαφέρον που υπάρχει, γιατί είναι θέμα των ημερών, πρέπει να δούμε ποια ήταν η γενική εικόνα που αποκόμισε ο πολίτης από την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός πήγε με ένα ασήκοντο βάρος ψεύδους. Απλώς αλλάζουμε θέμα τώρα, κύριε Κουμουτσάκο. Όχι. Καθόλου δεν αλλάζουμε. Είμαι εδώ, ακούστε. Από εσάς και θα προχωρήσουμε και στη συνέχεια. Δεν θα αλλάξουμε θέμα. Εγώ θα απαντήσω σε ό,τι μου πείτε για το θέμα αυτό. Αλλά δεν μπορεί κανείς σε μια συνέντευξη 2 ώρων του Πρωθυπουργού να μην μιλήσει για τη συνολική του εικόνα. Ο κ. Πρωθυπουργός πήγε με ένα ασήκοντο βάρος ψεύδους στη Θεσσαλονίκη και εγκλωβίστηκε και είναι εγκλωβισμένο σε αυτό. Είναι βέβαιο, ήταν μια άσκηση στιματαιότητα αυτό που προσπάθησε να κάνει. Να απεγκλωβιστεί από ψεύδι 2 ετών. Και κανείς δεν τον πιστεύει. Κανείς δεν τον πιστεύει γιατί αναρωτιέται κάθε πολίτης. Όταν 2 φορές εξαπατήθηκα, γιατί να πιστέψω την 3η. Επομένως, ό,τι και να πει ο κύριος Τσίπρας, δεν έχει καμία αξία. Δεν τον πιστεύουν οι πολίτες. Η εικόνα του ήταν η εικόνα ενός πρωθυπουργού σε αποδρομή. Αμήχανος, κουρασμένος και άνευρος. Σε όλες τις απαντήσεις. Εκτός από 2. Όταν κλήθηκε να απαντήσει για το θέμα του κυρίου Παπά, που εκεί είδαμε ένταση στην απάντησή του. Μιλάτε τον άδειασε, βεβαίως, τον άδειασε με έναν τρόπο που δημιούργησε εντύπωση και πιστεύω ότι θα δημιουργήσει συζητήσεις. Είναι μία από τις ειδήσεις της συνεντεύξης του κυρίου Πρωθυπουργού, ο τρόπος με τον οποίο άδειασε στεγνά, θα έλεγα, τον κύριο Παπά. Κύριε Κουμουτσάκο, και οι άλλοι, σε αυτό που λέτε, επειδή όλοι γνωρίζουμε ότι ο κύριος Παπάς είναι εκ των στενοτέρων συνεργατών του κυρίου Τσίπρα, εάν τον άδειασε, γιατί θεωρείτε ότι επέλεξε το βήμα της ΔΕΘ να τον αδειάσει, έτσι όπως λέτε εσείς, με αυτό τον ηχηρό και εντυπωσιακό τρόπο? Θεωρείτε ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να θεωρεί ότι ο κύριος Παπάς ψήλωσε περισσότερο από ό,τι είχε προγραμματίσει, ότι μπαίνει περισσότερο στα χωράφια του από ό,τι πρέπει? Γιατί? Θα είχε το λόγο του ο κύριος Πρωθυπουργός. Άλλωστε, θυμίζω ότι στην πολιτική του πορεία δεν είχε κανένα πρόβλημα ουσιαστικά να καρατομήσει τον πνευματικό του και πολιτικό πατέρα, τον κύριο Αλαβάνο. Επομένως, δεν οροδεί μπροστά σε τέτοια ζητήματα ο κύριος Τσίπρας και θα το δούμε στην πορεία. Η δεύτερη απάντηση που έδωσε με ένταση και νεύρο, γιατί όλες οι άλλες ήταν άνευρες και αμήχανες, ήταν πραγματικά για το θέμα των καναλιών, στην εξαίρετη συνάδελφό σας και στον τρόπο που διατύπωσε τη θέση της, κυρία Τσικρίκα. Γιατί, και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι η απάντησή του μου δημιούργησε και μία αλγινή εντύπωση. Ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός της λεγόμενης αριστεράς χώρισε τους ανέργους σε καλούς και κακούς. Καλοί άνεργοι κάποιοι και κακοί αυτοί που θα μείνουν άνεργοι αν κλείσουν τα κανάλια. Τα κανάλια που ο ίδιος με την απόφασή του κλείνει. Επίσης, στην απάντηση αυτή δεν θέλησε να σχολιάσει 2 θεμελιώδη ζητήματα της ιστορίας αδειοδότησης. Δεν μίλησε καθόλου για την εκκρεμότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κυρία Σαράφογλου, αναφέρθηκε και είπε ότι εάν γνωμοδοτήσει διαφορετικά το Συμβούλιο της Επικρατείας και κηρύξει παράνομο το διαγωνισμό, θα χαθεί και ένα σημαντικό κονδύλι που θα πάει στην κοινωνική πρόνοια. Ουσιαστικά, τι βάζει τους δικαστές δηλαδή μπροστά στις ευθύνες, ότι αν αποφασίσουν έτσι ή αλλιώς θα χαθούν χρήματα από το δημόσιο κορβανά? Θεωρώ ότι είναι και απαράδεκτη παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης και μάλιστα στο ανώτατο βαθμό, στο ανώτατο διοικητικό δικαστήριο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αυτό που είπε ο κ. Τσίπρας.
Πάντως, προκαταλαμβάνει δημοκρατία... την απόφασή του. Κύριε Κουμτσάκο, ακούστε... τη Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, ο διαγωνισμός... κύριος Πρωθυπουργός, ακούστε με λίγο, και σήμερα την κάλεσε να αναγνωρίσει το διαγωνισμό. Δεν θα πρόκειται... το κάνετε, θα τον αναγνωρίσετε. Δεν πρόκειται, κύριε Τάκη, εμείς να κάνουμε αυτό το χατήρι, το οποίο εν αγωνίω ζητά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Παπάς από τη Νέα Δημοκρατία. Ο νόμος Παπά, κατά την άποψή μας, είναι αντισυνταγματικός. Σε οποιαδήποτε κανονική χώρα θα εκρίνεται ο αντισυνταγματικός. Υπάρχει ένα κυρίαρχο, σαφές, καθαρό άρθρο του συντάγματος το οποίο το έχουν παρακάμψει. Επομένως, για μας ο νόμος δεν έχει βάση. Άρα θα καταργηθεί έτσι κι αλλιώς. Ορίστε. Θα πάρετε πίσω τις άδειες, δηλαδή. Εμείς έχουμε κάνει μια πολύ σαφή τοποθέτηση. Η τοποθέτησή μας είναι η εξής. Ο νόμος Παπά καταργείται. Το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο αποκτά την υπόσταση που του δίνει το Σύνταγμα, τον αποφασιστικό του ρόλο σε αυτή τη διαδικασία και αξιοποιείται το σύνολο, ολόκληρο το φάσμα, το αναλογικό φάσμα. Προκειμένου να δοθούν όλες οι δυνατές άδειες. Θα δώσετε δηλαδή τα χρήματα πίσω, τα οποία έδωσαν οι νέοι καναλάκι. Προσέξτε. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση αν θα δοθούν χρήματα πίσω. Είναι μια εύλογη απορία, βέβαια. Εγώ σας λέω το εξής. Νομίζω είναι πάρα πολύ καθαρό. Το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο θα έχει τον πρώτο και κύριο λόγο. Θα δοθούν όλες οι άδειες που μπορεί μέσα στο εύρος του φάσματος. Θα γίνει με ένα τίμημα το οποίο θα κριθεί και θα αποφασιστεί με αξιοποίηση και αξιολόγηση όλων των σχετικών παραγόντων, και έτσι με τη δική μας πρόταση θα εξασφαλιστούν τρία πράγματα. Περισσότερη δημοκρατία, περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια και περισσότερα χρήματα για το δημόσιο. Να πάμε και στον κύριο Χριστίδη τώρα και στον κύριο Τσιόδρα, γιατί δεν ξέρω αν ακούσατε και τα ερωτήματα που έβαλε ο συνάδελφός μου Ιορδάνης στον κύριο Ζαχαριάδη για το θέμα των τραπεζών και της ανάγκης να απελευθερωθεί ο λογαριασμός, ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 30 εκατομμύρια και περισσότερα για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι του Μέγκα. Θα ήθελα λοιπόν ένα σχόλιο και σε αυτό, αλλά και γενικότερα φυσικά και εσείς πώς είδατε σήμερα και τον Πρωθυπουργό και ποια είναι η άποψη για τα όσα είπε σχετικά με τον διαγωνισμό και τις τηλεοπτικές άδειες. Κυρία Σαράβουλ, είναι προφανές ότι στη χώρα υπάρχει πρόβλημα δημοκρατίας. Και αυτό το πρόβλημα δημοκρατίας οφείλεται ότι έχουμε έναν Πρωθυπουργό, ο οποίος πριν 2 χρόνια ανέβηκε και έταξε τα πάντα στους πάντες. Και από εκείνη την ημέρα και μετά, όταν με εκείνο το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης εκλέχθηκε Πρωθυπουργός, έρχεται και διχάζει τους πάντες. Στην αρχή διχάζει τους εργαζομένους. Τους χώρισε σε καλούς και σε κακούς, σε δημοσίους υπαλλήλους και σε ιδιωτικούς υπαλλήλους. Στη συνέχεια χωρίζει, διχάζει και τους ανέργους, σε κάθε επίπεδο. Σε καλούς ανέργους και κακούς ανέργους. Και προσέξτε ποιο είναι και το οξύμορο. Χρησιμοποιεί την αυτορύθμιση της αγοράς, ένας πρωθυπουργός ο οποίος υποτίθεται ότι είναι αριστερός, την ώρα που ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτό είναι παντελώς ψεύτικο. Γιατί είναι επιλογή της δικιάς του κυβέρνησης να κλείσει κανάλια, να κλείσει επιχειρήσεις. Και θα χρησιμοποιήσω και μια έκφραση την οποία χρησιμοποίησε προηγουμένως ο κ. Ζαχαριάδης. Είπε, πιέζει η κυβέρνηση στη διάσωση του Μαρινόπουλου. Γιατί δεν κάνει λοιπόν το ίδιο ακριβώς η κυβέρνηση, τις τράπεζες, για τη διάσωση αντίστοιχων επιχειρήσεων, οι οποίες δεν χρειάζεται μόνο να είναι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, ξέρετε, είναι και άλλες επιχειρήσεις για τις οποίες η κυβέρνηση αυτή δεν είχε καμία απολύτως μέρημνα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο όποιος μας ακούει, όποιος εργάζεται αυτή τη στιγμή, υπερφορολογείται για να καλύψει τα πολύ μεγάλα προβλήματα τα οποία δημιούργησε αυτή η κυβέρνηση. Και εδώ θυμίζω ότι οι Ευρωπαίοι Επίτροποι ήταν αυτοί οι οποίοι έλεγαν ότι είναι επιλογή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να αυξάνει φόρους αντί να μειώνει δαπάνες. Φτάνει στο σημείο λοιπόν σήμερα να έρθει και κοινικά να χωρίζει ξανά τους ανέργους και να ξαναχωρίζει την ελληνική κοινωνία σε καλούς και σε κακούς. Κοιτάξτε, αυτό μας οδηγεί με τα βεβαιότητα στην απόλυτη καταστροφή. Αν η χώρα μας έχει μια πιθανότητα, αυτή είναι μόνο με αισιοδοξία να φύγουμε από τη μιζέρια και τη συντήρηση την οποία καλλιεργεί η συγκεκριμένη κυβέρνηση και να κάνουμε βήματα μπροστά. Διότι αυτό το οποίο σήμερα κρύβει επίσης ο κύριος Τσίπρας είναι ότι με τα βεβαιότητα έτσι όπως πορεύεται θα οδηγηθούμε και σε νέο μνημόνιο. Και αυτό το νέο μνημόνιο, το τέταρτο μνημόνιο το οποίο θα φέρει στην χώρα, θα είναι και η απόλυτη καταστροφή. Ας απολογηθεί λοιπόν γιατί χάρισε στους Ευρωπαίους τραπεζίτες 6 δισεκατομμύρια και ας αφήσει τις υποσχέσεις με τις οποίες θα καλύψει όλες τις ανάγκες του ελληνικού λαού με 80 εκατομμύρια τα οποία θα πάρει, εάν τα πάρει μέχρι τέλος του μήνα αυτού, στα προβλήματα τα οποία δημιούργησε με τις άδειες. Επομένως, φτάνει με τα μεγάλα λόγια. Ας δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις και αν δεν δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις γιατί δεν μπορούν να τις δώσουν, ας κάνουν στην άκρη γιατί η χώρα μας κινδυνεύει.
Πρωτοβουλίες όμως θα ληφθούν, κύριε Χριστίδη, και από την πλευρά της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, αλλά και σε συνεννόηση με τα υπόλοιπα κόμματα, ώστε να μην χάσουν τη δουλειά τους τόσοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, είπα και προηγουμένως ότι η νομιμότητα, όταν προφανώς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο ήταν και μάλιστα ιδέα του συνασπισμού, ήταν ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία πριν από 27 χρόνια υπέγραψε το συγκεκριμένο νόμο, δεν νοείται ως μια διαδικασία η οποία είναι νομότυπη. Υπήρξε συγκεκριμένη πρόθεση της κυβέρνησης να τειναχθεί στον αέρα η συζήτηση για να πάρει στα χέρια του ο κύριος Παπάς και ο κύριος Τσίπρας το πού θα πάνε οι άδειες. Από εκεί και πέρα όμως, σήμερα υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν μπορεί λοιπόν κανένας, και σε αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι ο κύριος Ζαχαριάδης οφείλει να δεσμευτεί, δεν μπορεί κανένας να πει ότι θα κλείσω στο όνομα της νομιμότητας, η οποία δεν υπάρχει, επιχειρήσεις και θα αφήσω στον δρόμο 2.000 ανθρώπους. Mm-hmm. Το μαύρο, και επειδή και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να υποθεί, το μαύρο στην ΕΡΤ ήταν κάτι κακό και σε αυτό βγήκαν πάρα πολλοί άνθρωποι έξω στον δρόμο. Το μαύρο στα υπόλοιπα κανάλια είναι επίσης κάτι κακό και επομένως δεν πρέπει να προχωρήσει. Κύριε Τσιόδρα. Το 2.000 από πού προκύπτει? Συγγνώμη που διακόπτω. Τι εννοείται, κύριε Ζαχαριάδη? Από πού προκύπτει αυτό το 2.000? Είναι τουλάχιστον 1.800 εργαζόμενοι στα 6 κανάλια τα οποία κλείνουν. Είναι περισσότερο από 2.000. Είναι 2.500 εργαζόμενοι σε όλα τα μίντια. Πώς είναι όλοι? Δηλαδή και ένας θα είναι, κύριε Ζαχαριάδη, τι σημαίνει αυτό? Σας είπα, κύριε Ζαχαριάδη, και προηγουμένως. Και ένας θα είναι, κύριε Ζαχαριάδη, πώς προκύπτει. Η Ένωση Συντακτών, η Ένωση Συντακτών, με συγχωρείτε, έχει κάνει ανακοίνωση που μιλάει για 1.700 ανθρώπους που θα κάνουν τη δουλειά τους. Τι που προκύπτει? Απλώς πρέπει να θυμίσουμε. Τι είναι οι πλάγιες του Μωυσή? Δεν θέλω να χαλάω την κουβέντα. Κύριε Ζαχαριάδη, επειδή δεν ξέρετε από τηλεόραση, σας λέμε ότι συνολικά 2.000 είναι οι άμεσα εργαζόμενοι. Δεν καλά τα κατάφεραν. Ακούστε λίγο. Συνολικά είναι 2.700 είναι οι άμεσοι εργαζόμενοι στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση γυρίζονται και σύριαλ. Υπάρχουν εταιρείες παραγωγής. Όλα αυτά παγώνουν τώρα. Το ξέρετε ότι όλα τα κανάλια έχουν παγώσει όλες τις παραγωγές. Συνολικά λοιπόν υπολογίζεται από τα επαγγέλματα γύρω-γύρω ότι θα φτάσουν τις 5.000. Α, 5.000. Μα σας λέω, 2.000, 1.700. 2.500 είναι... πόσο? Δεν είναι μόνο η ημερομηνία. Ένας εργαζόμενος, αν είναι πρέπει να πάρει. Πώς λέτε το νούμερο? Πώς λέτε το νούμερο? Έστω και ένας εργαζόμενος. Παρακολουθήστε λίγο. Και μισός. Και μισός. Ωραία, πώς περιμένετε το νούμερο? Σας παρακαλώ, δεν καταλαβαίνω τι θέατες μας. Να πάμε στην κυρία Τσιόδρα, Δημήτρη. Επειδή λέτε για τα νούμερα, αν προσθέσετε μόνο τους εργαζόμενους του Μέγκα, του Αλφα και του Σταρ που είναι εκτός, μάνι μαζεύονται 1.500 άτομα. Το Μέγκα κλείνει μόνο του, δεν ναι, το κλείνει, κλείνει, όμως, δεν το κλείνει ο νόμος όπως ισχυρίζεστε. Όχι, λέω για πόσους... δηλαδή αν ένας επιχειρηματίας κλείσει την επιχείρησή του, συγγνώμη, στεναχωριέμαι πάρα πολύ, αλλά τι να κάνω? Μισό λεπτό, εγώ σας λέω πώς... Δηλαδή το ότι ο κύριος Μαρινόπουλος έφτασε τα χρέη του να είναι το 1% του ΑΕΠ, φταίω εγώ? Δεν είπα αυτό, επειδή ρωτήσατε πώς... Αυτό λέτε. Όχι, ρωτήσατε πώς προκύπτει. Φταίνε οι μέτοχοι του Μέγκα. Ναι, αλλά ρωτήσατε πώς προκύπτει το άνθρισμα των εργαζομένων. Και ποια είναι η άλλη οπτική? Σας εξηγούμε πώς. Ποια είναι η άλλη οπτική, κύριε Χασαπόπουλε, που λέει ότι φταίει η κυβέρνηση για το Μέγκα? Κύριε... Ούτε η Νέα Δημοκρατία δεν τα λέει αυτά. Έχουμε ξαναπεί ότι υπάρχουν από τη μια μεριά ευθύνες και υπάρχουν από την άλλη πλευρά που κρατάνε. Πώς χρεώθηκε έτσι το ΜΕΓΑ? Εγώ φταίω που χρεώθηκε. Πληστές. Μην την ξανανοίξουμε την κουβέντα. Όχι, να την ανοίξουμε την κουβέντα. Μα υπάρχουν οι τράπεζες. Για να μας πείτε και πώς παίρνετε δάνεια αέρα. Γιατί δεν το λέτε? Που θα μας χρεώσετε εμάς το αδιέξοδο 500 οικογενειών λόγω των επιχειρηματιών. Κύριε Ζαχαριάδη, δεν το δέχομαι εγώ αυτό. Μπορούμε να μιλήσουμε. Μπορούμε να μιλήσουμε. Και σας θυμίζω ότι το Μέγκα συμμετείχε στο διαγωνισμό. Ήθελε να συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Ήθελε να συμμετάσχει, δεν είχε τραπεζική ενημερότητα, κυρία Σαραβούλου. Οι τράπεζες λοιπόν δεν έδωσαν τραπεζική ενημερότητα, κύριε Ζαχαριάδη. Το Μέγκα ήθελε να συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Γιατί δεν είχε εξυπηρετούμενα δάνεια? Γι' αυτό. Γιατί δεν είχε εξυπηρετούμενα δάνεια? Γιατί οι μέτοχοι του αποφάσισαν να το χρεοκοπήσουν και να το ξεφορτωθούν για να κάνουν τις άλλες business. Εσείς τους διευκολύνετε, και διεκδικώ να ακούγεται. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που υπάρχουν κάποια έσοδα στο λογαριασμό του Μέγκα, τον οποίο παρακρατούν οι τράπεζες, γιατί δεν αποδεσμεύονται ώστε να πληρωθούν οι εργαζόμενοι του? Είμαι δίπλα στους εργαζόμενους του Μέγκα.
Είμαστε απέναντι στην πειρατεία. Είναι σαφές. Είναι σαφές. Γιατί λοιπόν δεν αποδεσμεύονται αυτά τα χρήματα να ικανοποιηθούν πλέον. Κύριε Ζαχαριάδη. Εάν επιτρέπετε νομικά και τραπεζικά, γιατί δεν το γνωρίζω, κύριε Σαράφογλου, δεν είμαι ειδικός. Κύριε Ζαχαριάδη. Μακάρι να το γνώριζα να απαντούσαν τεκμηριωμένα. Είναι λάθος όμως να ακούγονται νούμερα 2.000, 5.000 και να δημιουργούνται εντυπώσεις. Μπορούμε να πάρουμε το λόγο. Εσείς να μας πείτε τα νούμερα όταν απολυμμένουμε. Ολοκληρώνω σε ένα δευτερόλεπτο. Κύριε Ζαχαριάδη. Είναι άνθρωποι, κυρία Σαράφογλου. Κύριε Ζαχαριάδη, ένα λεπτό επιτρέψτε μου. Επειδή είπατε για το λόγο για τον οποίο το Μέγκα δεν μπήκε στην διαγωνιστική διαδικασία λόγω της μη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το ποσό που ζητούσαν οι τράπεζες για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία, να δώσουν τραπεζική ενότητα, ήταν 16 εκατομμύρια που θα ήταν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Αυτή τη στιγμή στους τραπεζικούς. Στραγάλια μπροστά σε αυτά που βάλαν οι άλλοι. Μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή στους δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς είναι πάνω από 30 εκατομμύρια και οι δόσεις και οι τόκοι του δανείου είναι πληρωμένοι. Δηλαδή, με νόμιμες συνθήκες, αυτή τη στιγμή το ΜΕΓΑ έχει τραπεζική ενημερότητα. Με βάση τα χρήματα που έχουν προστεθεί και που έχουν δεσμευθεί. Αυτό σας λέμε. Αν αυτό είναι κανονικό ή όχι και αν οι τράπεζες αυτό το κάνουν. Με βάση μια κανονικότητα ή με βάση ένα φόβο που έχουν πάνω από το κεφάλι τους για το τι μπορεί να γίνει την επόμενη μέρα. Αυτό ρωτώ. Κύριε Τάκη, τι μου λέτε, ότι οι τράπεζες προσπαθούν να κλείσουν το ΜΕΓΑ? Όχι, σας λέω ότι οι τράπεζες δεν βοηθούν το ΜΕΓΑ να πληρώσει τους εργαζόμενους. Ωραία, να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Με πρώτη προτεραιότητα και απόλυτη προτεραιότητα στους εργαζόμενους. Μάλιστα, το κρατάμε. Να φύγει λοιπόν όμως από το τραπέζι το επιχείρημα των χιλιάδων εργαζόμενων που αφήνει η κυβέρνηση στον δρόμο. Όχι, να τα ιεραρχήσουμε και να τα συζητάμε. Ό,τι και να κάνετε, 5.000 θα είναι. Λοιπόν, είναι στοιχεία της ΕΣΥΑ, κύριε Ζαχαριάδη. Μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτά. Να πάμε στον κύριο Τσιόδρα, που τον έχουμε διακόψει αρκετά. Είναι επίσης στοιχεία, πάντως επαναλαμβάνω. Να ακολουθήσουμε, κυρία Σαράφογλου, την κοινοβουλευτική τάξη. Λέω να ακολουθήσουμε την κοινοβουλευτική τάξη, θα ήθελα. Τώρα, κύριε Σοφιανέ, να έρθουμε σε εσάς. Κύριε Σοφιανέ, μπορώ να κάνω μία ερώτηση και θα πάρετε αμέσως. Μα συγχωρείτε, αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει. Επειδή θα γίνει ο κύκλος και θα απαντήσει ο κύριος Ζαχαριάδης, θέλω κάτι να. Όχι, κύριε Κουμουτσάκο, αφήστε το. Αν δεν μίλησαν καθόλου ούτε ο κύριος Κιόντρας, ούτε ο κύριος Σοφιανός. Τι γίνεται με το πόθεν έσχες να μας πείτε και αν είναι ευχαριστημένος από τη σχέση και την ατμόσφαιρα και την οσμή διαπλοκής που υπάρχει σε αυτό το διαγωνισμό. Λοιπόν, για αυτά που λέει ο Παρακαλώ, δεν διέκοψα κανέναν. Δεν ζητάω το χρόνο του κυρίου Ζαχαριάδη, αλλά εν πάση περιπτώσει να μιλήσουμε. Μας καλέσατε, τουλάχιστον έτσι κατάλαβα, για την συνέντευξη ΔΕΘ, για αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Να συζητήσουμε και για το ΜΕΓΑ και για την αγωνία όχι των ιδιοκτητών, αλλά των εργαζόμενων του σταθμού για να πληρωθούν για τα εργασιακά τους δικαιώματα, για το δικαίωμά τους στη δουλειά. Εμείς σε καμιά περίπτωση δεν ταυτίζουμε τους ιδιοκτήτες, τα πολιτικά παιχνίδια που έπαιξαν και συνεχίζουν να παίζουν με τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία δεν μπορούν να διαχωρίζονται σε καλό μαύρο και κακό μαύρο, γιατί αυτός που αντιμετωπίζει το μαύρο είναι ο εργαζόμενος. Αυτός θα πληρώσει την ύφη των πολιτικών παιχνιδιών και των διαφόρων deal που έγιναν, γίνονται και θα γίνουν μάλλον και το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω ότι το βασικό πρόβλημα αυτού που μας παρακολουθεί δεν είναι οι τηλεοπτικές άδειες και οι συχνότητες. Είναι ότι πληρώνει για 8η χρονιά τις συνέπειες βαριά στην καθημερινότητά του αυτής της κρίσης. Και ο Πρωθυπουργός αυτό που είπε, πέρα από τα παραμύθια, πέρα από το άγχος, πέρα από αυτά τα προσωπικά στοιχεία που συνθέτουν την πολιτική του, είναι κάντε υπομονή. Ζήστε με την ανέχεια, ζήστε με την ανεργία, ζήστε με τη φορομπηξία και όταν θα έρθει ο παράδεισος. Γιατί μας λένε μας για τη Δευτέρα Παρουσία. Όταν θα έρθει ο παράδεισος της ανάπτυξης, κάποιο ψίχουλο θα πέσει και για τον κόσμο. Προς το παρόν πληρώστε και ζήστε στην ανέχεια. Επειδή δεν θέλω να αποφύγω τη συζήτηση για τα μίντια, για τα κανάλια. Τι? Υποκρισία. Υποκρισία το πρώτο. Όταν λέει ότι υπάρχει, λέει, μια ζούγκλα στην οποία δουλεύουν οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης, όταν η κυβέρνησή του διατηρεί εδώ και 2 χρόνια στο ακέραιο όλο το νομοθετικό πλέγμα το οποίο έχει δημιουργήσει αυτή τη ζούγκλα. Είναι εμπεγμός όταν λέει ότι τα 246 εκατομμύρια αν τα πάρει και όταν τα πάρει, γιατί προς το παρόν είναι αέρας, θα τα δώσει, λέει, σε ποιους? Σε αυτούς που έκοψε 2,4 δις, τόσο είναι το ΕΚΑΣ από τους χαμηλοσυνταξιούχους που έκοψε η κυβέρνησή του με την υπογραφή και των άλλων ψήφισαν το μνημόνιο.
Και είναι αθλειότητα, και επιμένω στην έκφραση, το να αναπαράγει τη γνωστή πολιτική του Διέρε και Βασίλευε. Θυμηθείτε, οι προηγούμενοι έλεγαν οι βολεμένοι τη ΕΡΤ και οι άνεργοι, τώρα τι λένε, οι βολεμένοι των ιδιωτικών καναλιών, ή εσείς είσαστε, ας πούμε, μια κατηγορία Α άνεργοι, μέλλοντες, μελλοντικά άνεργοι, σε σχέση με τους άλλους. Αυτή η πολιτική του Διέρε και Βασίλευε πρέπει να απαντηθεί. Και πρέπει να απαντηθεί και από τους εργαζόμενους στα ιδιωτικά και στα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμείς κρατάμε το εξής. Ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε στους εταίρους του και στους μεγαλοεπιχειρηματίες ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του. Να ανοίξω μια παρένθεση, επειδή άκουσα για τον deal του Μαρινόπουλου, 250 δόσεις για να αποπληρωθούν τα χρέη του Μαρινόπουλου, ίσως φτιάξουν καμιά εξεταστική επιτροπή για το πώς τα πήρε ο Μαρινόπουλος, τα χρέη του Μαρινόπουλου από αυτούς που τον αγοράζουν, 250 δόσεις για να αποδοθούν. Πόσες δόσεις έχουν 4,1 εκατομμύρια Έλληνες που έχουν ληξει πρόθεσμα για να πληρώσουν 2 και 3 χιλιάδες? Από αυτούς δεσμεύει η κυβέρνηση. Σε αυτόν που θα πάρει τον deal του Μαρινόπουλου του δίνει 250 δόσεις να πληρώσει, και αν πληρώσει μετά από 20-25 χρόνια, τα εκατομμύρια που χρωστάνε και τα οποία αντάσσονται σε μια πολιτική που έδινε στους λίγους και αφαιρούσε από τους πολλούς. Πάντως αυτές οι 250 δόσεις, κύριε Σοφιανέ, σώζουν 12.000 εργαζομένους. Δεν ξέρουμε αυτό αν πρέπει θα να σώσουν. Το παραδεχτείτε. Δεν ξέρουμε, κύριε Τάκη, αν θα σώσουν. Πάντως το πληρώθηκαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο οι εργαζόμενοι. Προς το παρόν, ακούστε, κύριε Τάκη, προς το παρόν οι εργαζόμενοι πρέπει κάτι να πληρωθούν. Ο όμιλος Μαρινόπουλου πριν απέλησε αρκετούς, πάρα πολλούς, σε μια σειρά καταστήματα. Και το θέμα μας, ξαναλέω, δεν είναι οι 250 δόσεις στο Μαρινόπουλο. Να σας θυμίσω την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, που κάποιοι πλήρωσαν 1 εκατομμύριο και χαρίστηκαν 10 εκατομμύρια. Πάντως εκεί βρέθηκε μια λύση. Έχετε εσείς τη δυνατότητα να πληρώσετε 100 ευρώ και να σας χαρίσουν τα 900 ευρώ από τα 1000 που χρωστάτε? Γιατί λοιπόν μονίμως και από τους προηγούμενους και από τους σημερινούς ο ελληνικός λαός, η πλειοψηφία του, θα ζει στην ανέχεια, θα πληρώνει τις συνέπειες αυτής της κρίσης για να δει τι, την όποια παραδεισένια ανάπτυξη, τη δίκαιη ανάπτυξη και τα παραμύθια που λέει ο Πρωθυπουργός? Ποιος τον πιστεύει? Κανένας. Όμως το θέμα είναι άλλο. Είναι τι κάνουμε. Και τι κάνουν και οι εργαζόμενοι που κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους, και οι σημερινοί άνεργοι και οι αυριανοί άνεργοι που πιθανόν να είστε κι εσείς. Πέρα λοιπόν από την ανάγκη να στηριχτεί ένας αγώνας τώρα για να πληρωθεί αυτός ο κόσμος, να εξασφαλιστούν και, και οι δυνατότητές του. Γιατί αυτή η κυβέρνηση έκανε κάτι που δεν τόλμησαν οι προηγούμενοι. Να δώσει κατευθείαν το επίδομα ανεργίας στον εργοδότη. Για να πληρώνει όποτε θέλει, όσο θέλει φυσικά, τον εργαζόμενο, μιας και είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι απλήρωτοι. Βάλτε στον ιδιωτικό τομέα. Κύριε Σοφιανέ, να πάμε και στον Δημήτρη Τσιόδρα. Ναι, εδώ παρακολουθούμε το θέατρο του παραλόγου, έτσι. Πυροβολούν κανονικά τη λογική μας και έχουν αναγάγει την εξαπάτηση σε επιστήμη. Το λέω γιατί. Ακούω τους αριθμούς. Λέει, ανοίγουν δύο κανάλια, κλείνουν δύο κανάλια. Με συγχωρείτε πολύ. Ανοίγουν δύο, κλείνουν. Μετράω. Αλφα, Μέγκα, Σταρ, Έψιλον, Αρτ Μακεδονία. Αυτό μας κάνει δύο. Δεν έχει σημασία για αυτούς ούτε οι αριθμοί, ούτε τα στοιχεία, ούτε η πραγματικότητα. Ένα αφήγημα το οποίο υποστηρίζουν και μας λένε, όπως συνήθισαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, ψέματα στη μούρη. Δηλαδή, κλείνουν πέντε, σου λέει κλείνουν δύο. Οι εργαζόμενοι, από πού προκύπτει ότι θα είναι αυτοί που λένε οι κυβερνητικοί? Δεν κατάλαβα. Η ΕΣΥΑ δηλαδή δεν έχει μετρήσει πώς κλείνουν τα κανάλια. Μετράω από προχθές, από την έκθεση που δημοσιοποιήθηκε. 1657 θέσεις χάνονται. Η έκθεση που δημοσιοποιήσε ο ΣΕΒ. Λέει η κυβέρνηση, πήραμε 246 εκατομμύρια, μάλιστα. Λοιπόν, καλά έκανε και τα πήρε, όμως και πολύ πολύ άσχημα έκανε η προηγούμενη, που από το 1993 έχουμε κανάλια με προσωρινές άδειες, προκειμένου να γίνεται ταραβέρι. Αυτό είναι απαράδεκτο εντελώς. Παρ' όλα αυτά, τα κυβερνητικά στελέχη δεν οροδούσαν βεβαίως το να συμμετέχουν, τα σημερινά κυβερνητικά, το να συμμετέχουν κανονικά σε όλες τις συζητήσεις, σε αυτό που καταγγείλουν σήμερα ως παράνομο. Καλά, σοβαρά το λέτε τώρα αυτό? Μισό λεπτό. Σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα. Να μην πηγαίνουμε στην τηλεόραση. Αφήστε να μιλήσετε. Αφήστε να μιλήσουμε. Δεν θα μας διαστερήσετε τουλάχιστον και αυτό. Θέλετε να επιβάλλετε σειρά που θα παίζουν τα θέματα στα κανάλια? Συνεχίστε, αφήστε τουλάχιστον να μπορούμε να μιλήσουμε κι εμείς. Λοιπόν, παίρνει λοιπόν σε βάθος δεκαετίας 246 εκατομμύρια, 24,6 το χρόνο. Παρουσιάστηκε αυτή η έρευνα που σας λέω από το ΣΕΒ, που δείχνει ότι
σε βάθος δεκαετίας από το κλείσιμο των καναλιών, από τη μη λειτουργία τους, χάνονται 1,7 δις από την ελληνική οικονομία. Και έχει πολύ πολύ συγκεκριμένους αριθμούς. Λέει δηλαδή, 692 εκατομμύρια από εισόδημα, 425 εκατομμύρια από έμεσες. Από έμεσα εισοδήματα και τα αναλύει πολύ πολύ συγκεκριμένα. 276 εκατομμύρια από φόρους και εισφορές. Έτσι λειτουργεί η οικονομία. Αυτό είναι το οποίο χάνει το ελληνικό κράτος και σε τελική ανάλυση αυτά σημαίνουν περισσότερους φόρους για τους φορολογούμενους. Αυτό το λαϊκίστικο, το ότι τα πήραν να και τα μοιράζω, ο Ρομπέν των Δασών, ο καλός, ο οποίος τα παίρνει από τους πλούσιους και τα μοιράζει από το τέλος συχνοτήτων σε αυτά που λέτε. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, δεν έκανα ανάλυση όλου του ποσού έτσι όπως είναι, για να μην κουράζω, για να λέω ένα-ένα-ένα-ένα. Το τι σημαίνει. Αυτό λοιπόν το αφήγηματάκι, ο καλός Ρομπέν των Δασών που τα παίρνει από τους πλούσιους και τα δίνει στους φτωχούς, δεν πουλάει. Τα είπε πριν και ο κύριος Σοφιανός σε σχέση με το πόσο λίγα είναι αυτά τα οποία δίνονται και γίνεται όλη αυτή η ιστορία μόνο και μόνο για να ανέβει ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και να έχει να πει κάτι. Γιατί διαφορετικά δεν έχει να πει τίποτα. Δεν έχει να πει τίποτε για τις ψεύτικες υποσχέσεις που έδινε για καταργήση του έμφυα, για 13η σύνταξη, για, που δεν τηρήθηκε τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, και δεν έχει να δώσει και τίποτε για το μέλλον, γιατί το μόνο που μας είπε είναι το χρέος. Α, εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Τον άκουσα, λέει, αν φοράει γραβάτα κτλ. Πόσο μας ενδιαφέρει. Αν θα φορέσει γραβάτα ή δεν θα φορέσει γραβάτα και πότε θα φορέσει γραβάτα ο κύριος Τσίπρας. Ρωτήθηκε πάντως, δεν το είπε ο μόνος του. Ναι, εντάξει, όχι, είχε αναχθεί σε θέμα. Τέλος πάντων, ο ενδυματολογικός κώδικας και πότε θα φορέσει γραβάτα και πότε όχι. Εδώ συντηρείται άλλος ένας μύθος. Γιατί, λέω, προφανώς χρειάζεται ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Και καλό θα ήταν να υπάρξει μια συμφωνία ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις, το έχουμε πει, προκειμένου να πάμε με μια ενιαία θέση και να ζητήσουμε ελάφρυνση. Όμως, λέω και πάλι, δημιουργείται άλλος μύθος γιατί. Γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έβγαλε το 2014 το Δεκέμβριο την έκθεσή του που έλεγε τέλος πάντων το πώς εξυπηρετεί το ελληνικό χρέος. Μετά το εξάμεινο της διαπραγμάτευσης του κυρίου Τσίπρα έβγαλε και του κυρίου Βαρουφάκη έβγαλε την ανάλυση σε σχέση με τη βιωσιμότητα του χρέους που λέει ότι μετά από όσα έγιναν προφανώς και χρειάζεται να υπάρξει μείωση. Το 15% που λέει η κυβέρνηση τώρα ότι αποφάσισαν για μας, δεν είναι αποφάσισαν για μας. Είναι όρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ότι οι χώρες οι οποίες έχουν προβλήματα μπορούν να εξυπηρετούν μέχρι 15%, αυτές που είναι πιο αναπτυγμένες οικονομίες μέχρι 20%. Παραπάνω δεν πάει. Μάλιστα. Και εδώ λοιπόν το πρόβλημα είναι μετά το 2022 και το 2030. Γι' αυτό λέω πάμε σε άλλο παραμύθι. Ότι είμαστε οι καλοί οι οποίοι θα σας εξασφαλίσουμε τη μείωση του χρέους. Γιατί δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας εδώ. Λοιπόν, δεν μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη. Πήγαν την προηγούμενη εβδομάδα στο Λονδίνο. Έτσι, εκπρόσωποι των τραπεζών. Τι κλίμα συνάντησαν. Θα έρθουν επενδυτές στην Ελλάδα με το φορολογικό κλίμα το οποίο υπάρχει, με τις τάσεις που κρατάνε οι υπουργοί. Πώς θα δημιουργηθούν οι θέσεις εργασίας. Ο Πρωθυπουργός πάντως μίλησε για όαση σταθερότητα στη χώρα μας, κύριε Τσιόδρα, νωρίτερα. Ναι, σε σχέση με το τι γίνεται στην Τουρκία και στην υπόλοιπη περιοχή μας. Λοιπόν, αλλά δεν ήταν, κυρία Σαράφου. Αλλά αυτό δεν είναι επιτυχία του κυρίου Τσίπρα. Πότε δεν ήταν όαση σταθερότητα στην περιοχή. Τώρα έγινε ανακάλυψη ο κύριος Τσίπρας. Σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου να πάω στη Θεσσαλονίκη ξανά, να ακούσουμε και τον κύριο Λεβέντη και να μας πείτε εσείς, κύριε Πρόεδρε, πώς ακούσατε όσα είπε ο Πρωθυπουργός, αν είστε ευχαριστημένος, αισιόδοξος. Ασχέτως του τι είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, μέσα στη Βουλή έχουν σχηματιστεί άξονες προς ανατροπή της κυβέρνησης. Τι εννοείται και από δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ποτάμι. Αφήστε τα αυτά, κύριε Λεβέντη. Μισό λεπτό να ακούσουμε πρώτα τι έχει να πει. Είδατε. Μισό λεπτό. Δεν έχει νόημα να μιλάμε. Δεν έχει νόημα να μιλάμε. Αφήστε τη ανεριολογία. Κοίτα, αναπτύξτε τις θέσεις σας. Να μιλήσω. Μισό λεπτό, αφήστε το να μιλήσει. Θέση είναι και αυτή. Με ποιον είναι σεναριολογία. Θέση είναι και αυτή. Είναι σεναριολογία, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε πολύ. Τώρα, εάν έχετε εκεί πέρα. Δεν είναι θέση. Εάν έχετε μια ομάδα ανθρώπων που δεν με αφήνει να μιλήσω. Κύριε Λεβέντη, δείτε αντιδράσει με αυτά που λέτε. Συνωμοσίε ανεκαλύπτετε εσεί και ο κύριο Τσίπρα. Να μην μιλήσω. Άρα να μην μιλήσω. Να μην μιλήσω. Να μην μιλήσω. Κύριε Πρόεδρε, και ενώ έχουν κάνει. Ενώ λοιπόν. Άρα δεν θέλουν να μιλήσω.
Δεν θέλω να μιλήσω για. Κύριε Πρόεδρε, ενώ λοιπόν μιλήστε, έχουν κάνει. Μιλήστε και σας παρακαλούμε τους υπόλοιπους να σεβαστείτε τον κύριο Λεβέντη όπως σας είπα. Εγώ τόση ώρα κάθομαι και. Λοιπόν, τόση ώρα κάθομαι και ακούω όλων των άλλων τις απόψεις σιωπηλώς δίπλα στον κύριο Ζαχαριάδη. Ρε, κύριε Πρόεδρε, ποιο είναι το σχέδιο? Δεν μίλησα, δεν έβγαλα εκεί. Εκεί θέσατε σιωπηλώς δίπλα σε κάποιον του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ πολύ. Κύριοι, δεν μπορούν να είναι σιωπηροί. Λοιπόν, μέσα στη Βουλή βλέπω ότι έχει σχηματιστεί ένας άξονας σε όλες τις ψηφοφορίες και υπήρξαν και δύο ψηφοφορίες για το τέμενος και για το σύμφωνο συμβίωσης που σχεδόν μας προτάθηκε να ρίξουμε την κυβέρνηση επειδή ο Καμένος δεν ήθελε να ψηφίσει. Εγώ όμως τι ψήφισε το ποτάμι, κύριε, σε αυτές και δεν συμφώνησα. Τι ψήφισε το ποτάμι, και δεν συμφώνησα. Γιατί δεν μιλήσατε? Τι ψήφισε το ποτάμι? Δεν μπορώ. Σας παρακαλώ λίγο. Δεν ακούγεται κανείς. Κύριε Τσιόδρα. Να μην λέτε ψέματα. Κύριε Τσιόδρα. Τι ψήφισε το ποτάμι? Τι ψήφισε το ποτάμι, πείτε. Λοιπόν, δεν ούτε ξέρω τι ψήφισε. Ναι, προτάθηκε. Τι λέτε τώρα? Μας προτάθηκε επειδή ο Καμένος. Από ποιον? Τώρα να μην σε εκθέσω πρόσωπα και πράγματα. Το έχω ξαναπεί αυτό. Τα έχω ξαναπεί αυτά τα πράγματα. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέω. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν μπορώ να μιλήσω. Εάν το κανάλι δεν μπορεί να αποκαταστήσει την τάξη, μπορώ και να αποχωρήσω. Δεν είναι τόσο. Διάλογος γίνεται καταρχάς εδώ. Δεν θέλαμε το ζόρι. Μα δεν γίνεται διάλογος όταν. Όταν λέτε όταν λέτε η Ένωση κεντρώνει το κόμμα μας. Η Ένωση κεντρώνει το κόμμα μας. Δεν πρόκειται να πάει με το ΣΥΡΙΖΑ ποτέ. Ούτε σε κυβέρνηση ούτε σε τίποτα. Αλλά τι κάνουν? Ενώ έχουν κάνει εκείνη άξονα προς ανατροπή της κυβέρνησης, χρεώνουν εμάς ότι έχουμε πάει με το ΣΥΡΙΖΑ. Και η μόνη ψηφοφορία που ψηφίσαμε το ίδιο με το ΣΥΡΙΖΑ είναι η απλή αναλογική, στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε με το μέρος της Ένωσης Κεντρών. Διότι ως μεγάλο κόμμα που υποτίθεται ότι ήταν, είναι, δεν ξέρω τι κάνει, το συμφέρον τους ήταν να είναι με τα μπόνους των 50 ευρών. Ωραία, με τον νόμο για τις τηλεοπτικές άδειες, κύριε Πρόεδρε, συμφωνείτε? Αν ο Μητσοτάκης έχει ελπίδα να πάρει την αυτοδυναμία, το οφείλει στη Φόφη και στο Σταύρο. Αφήστε την κυρία αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτά, κυρία? Γιατί είναι ανοιχτά τα μικροφωνά σα, μπορώ να πω όποια σχόλια. Κυρία Σαράφογλου, δεν γίνεται να συζητήσουμε έτσι όμω. Μα θα απαντήσετε μετά. Κύριε Μουτσάκο, είναι η σειρά του κυρίου Λεβέντη να μιλήσει. Θα έρθουμε και σε εσά στη συνέχεια. Όσον αφορά τι άδειε. Εκεί τι γνώμη έχετε? Δεν θελήσατε. Συμφωνείτε να κλείσουν όλα αυτά τα κανάλια? Επί των άλλων θεμάτων. Και θέλετε για τι άδειε. Εγώ για τι άδειε πάντα έλεγα ότι έπρεπε να υπάρχει εσουρού. Αλλά τώρα γιατί δεν υπήρξε σου, δηλαδή χωρίς εσουρού, εγώ θεωρώ παράνομη τη διαδικασία. Α, να εξηγούμε. Να μάθουμε και δηλαδή ακόμη και αυτές τις τέσσερις άδειες πρέπει το εσουρού να κοιτάξει τους φακέλους. Άρα πρέπει επιγόντως ο κύριος Βούτσης να θέσει σε εφαρμογή την ψηφοφορία. Άρα κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνείτε δηλαδή ότι με αυτό που έφερε η κυβέρνηση για τις τέσσερις άδειες βάζει μαύρο στα κανάλια? Ναι, ναι, συμφωνώ εγώ σε αυτό. Διαφωνώ με το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν πρέπει να είναι μόνο τέσσερις οι άδειες ή πόσες σε πάση περιπτώσει θα είναι. Πρέπει ένα αδέσμευτο εσουρού να αποφασίσει. Άρα όχι, είναι παράνομος ο διαγωνισμός? Δεν καταλάβατε τι λέω. Πώς πρόκειψε όμως η έλλειψη εσουρού? Όταν ήταν να κάνουμε εσουρού, κυκλοφόραγε η Νέα Δημοκρατία στους διαδρόμους και έλεγε: αν βοηθήσετε κι εσείς Ένωση Κεντρών και ψηφιετή, θέλει 4/5. Κάνω υπομονή, κυρία Σαράφογλου. Αν βοηθήσετε να γίνει εσουρού, έλεγε η Νέα Δημοκρατία, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Πρόεδρε, τις μεθοδεύσεις του Τσίπρα δεν τις γνωρίζετε? Θα μου επιτρέψετε, μετά θα μιλήσετε. Δεν μπορείτε να. Κύριε Κουμουτσάκο, δεν μπορείτε να ακούσετε πρώτα τη γνώμη και μετά να απαντήσετε. Θα σας περιμένω, κύριε Πρόεδρε. Θα σας περιμένω, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Να πω και πέστε ό,τι θέλετε. Επείτε, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, κυκλοφόραγε η Νέα Δημοκρατία στους διαδρόμους και μας έλεγε ότι αν συμβάλλουμε στο να γίνει 4/5, ο Τσίπρας θα βάλει δικούς του ως μέλη του ΕΣΟΡΟΥ και θα δώσει τις άδειες σε δικούς του. Αυτό το επιχείρημα το άκουσα εγώ σαν σοβαρό. Και δεν έδωσε ούτε η Ένωση Κεντρών συνένεση στο 4/5. Όμως, αφού δεν δώσαμε συνένεση και έκανε ο Υπουργός αυτά που έκανε με δικό του νόμο να δίνει αυτό τις άδειες, έρχεται η Νέα Δημοκρατία και λέει παράνομη η διαδικασία. Ναι, τώρα εσείς δηλαδή, ποια θέση? Η Νέα Δημοκρατία τα θέλει όλα δικά της. Τι εννοώ? Όταν πάμε να κάνουμε σουρού, λέει να μην κάνουμε. Και όταν δεν κάνουμε,
Αφού δεν κάναμε είναι όλα παράνομα. Δεν θέλω να μου κρίνετε τις τάσεις. Πρέπει να αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία. Εσείς πείτε αν αύριο το πρωί ο Βούτσης. Αν αύριο το πρωί ο Βούτσης. Η Νέα Δημοκρατία έχει συγκεκριμένη θέση. Θα ερωτηθεί ο κ. Καλέσει για σχηματισμό εσουρού. Θα δώσει έγκριση ή θα συνεχίσει την άγωνη αυτή τακτική. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή ο ίδιος έχετε δηλώσει ότι συνομιλείτε με τον Πρωθυπουργό, μιλάτε στο τηλέφωνο μαζί του, πάτε και στο σπίτι του. Τι θα τον συμβουλεύατε για τα κανάλια που δεν έχουν πάρει άδεια και για το μαύρο που απειλείται να πέσει σε λιγότερο από 80 μέρες. Τι θα τον συμβουλεύετε τον κύριο Τσίπρα, τι να κάνει, να πέσει το μαύρο, να μην πέσει, ακούστε, να πάρει κάποια γνώμη, άλλη πολιτική πρωτοβουλία, τι να γίνει. Η γνώμη της Ένωσης Κεντρών είναι η εξής. Ότι αυτό που έκανε ο κύριος Παπάς ήταν επιτυχία, γιατί πήρε πρώτη φορά λεφτά σε ένα πεδίο που δεν είχε πάρθει φράγκο. Επιτυχία να κλείσουν έξι κανάλια. Που πήραν σαν φόρο, σαν ασφάλιση. Κάθε εταιρεία που λειτουργεί πληρώνει αυτά τα πράγματα. Άρα, και εμείς πληρώναμε, κύριε Λεβέντη. Μην καλλιεργείτε και σε αυτό το κλίμα. Εντάξει, και εμείς πληρώναμε κανονικά. Ακόμη και τώρα που, όλα είναι πληρωμένα. Ναι, άλλο λέω. Κάθε εταιρεία που λειτουργεί και μακαρόνια να πουλάς, ΦΠΑ, ασφάλιση, εργαζομένους, αυτά θα τα πληρώνεις. Μην τα βάζετε αυτά ότι είναι συνεισφορά σας. Είναι αυτονόητο χρέος κάθε εταιρείας. Όχι όμως να λες ότι είσαι και πανταξής όμως, να πληρώνει ο Λεβέντης και να σε κατηγορώ ότι είσαι πανταξής. Εγώ λέω άλλο πράγμα. Τη γνώμη μου, δεν θέλετε. Πάντα. Να πάει η διαδικασία των τεσσάρων αυτοί που εξελέγησαν. Που επελέγησαν μέσω ΕΣΟΡΟΥ να εξεταστούν οι φάκελοι και να εξετάσει ο κύριος Πρωθυπουργός τη δυνατότητα όποιος μπορεί να δώσει τα ίδια λεφτά γύρω στα 70 εκατομμύρια να πάρει και αυτός επιπλέον μία-δύο άδειες. Πόσες να είναι οι άδειες δηλαδή? Πόσες να είναι? 6-7. 6-7. Όσοι μπορούν σε ένα τέτοιο επίπεδο να ανταποκριθούν. Δηλαδή, ένας, αν ο κύριος Κοντομινάς μπορεί να δώσει 70 εκατομμύρια. Ακούγεστε, κύριε, σας παρακαλώ έδωσε, πολύ. Όσο έδωσε ο τελευταίος πλειοδότης και πλειοδότης. Παρουσιάζει στοιχεία ότι θα βέβαια να τηρήσει και τους υπόλοιπους δόμους πλουραλισμού, εργαζομένους, όλους τους άλλους όρους. Έτσι, δηλαδή να πάρει άλλα 250 εκατομμύρια. Άλλα 250 να πάρει. Άρα ήταν λάθος αυτό που... Γιατί, να μην γιατί δεν το έκανε από την αρχή αυτό. Γιατί δεν το έκανε από την αρχή. Μισό λεπτό, γιατί εδώ η αγορά, σύμφωνα με την κυβέρνηση, χωράει μόνο 4 κανάλια, κύριε Λεβέντη. Πώς θα χωρέσουν κι άλλα? Ο Πρωθυπουργός που έχει στην πλάτη του όλη την ευθύνη άφησε τον Υπουργό να προχωρήσει σε κάτι. Άρα η αγορά χωράει περισσότερα κανάλια, αυτό μας λέτε, όχι μόνο 4 που έχει γνωμοδοτήσει. Και χωράει δεν χωράει, για να μην πέσει μαύρο και ακουστεί στην Ευρώπη ότι κλείνουμε κανάλια. Εγώ αυτό περισσότερο θα συμβούλευα. Κύριε Πρόεδρε, εχθές γιατί είπατε το σχόλιο σας, κύριε Πρόεδρε. Να διαβάσει ο Γερμανός στο Bild, στην Die Welt, να διαβάσει ότι κλείνουμε κανάλια. Κύριε Πρόεδρε, αυτό παρακαλώ τον κύριο Τσίπρα να επανεξετάσει το ζήτημα του αριθμού, αλλά η επιτυχία του να δώσουν ένα ποσό να παραμείνει ως προδικασμένο πλέον, το οποίο να δεσμεύει και το μέλλον. Εχθές γιατί είπατε ότι ο Πρωθυπουργός... Και βέβαια να δώσουμε βάρος στην ποιοτική λειτουργία των καναλιών. Γιατί δεν φτάνει να υπάρχει το Μέγκα, πρέπει να τηρεί κανόνες πλουραλισμού, να σέβεται τους νόμους του κράτους, τους εργαζομένους, την ασφάλειά τους και γενικά την ομοθεσία που υπάρχει. Εσείς θα βοηθήσετε, κύριε Πρόεδρε, να οι τράπεζες να ανοίξουν λογαριασμούς του Μέγκα? Ακούστε, θα σας πω με τις τράπεζες, επειδή έβλεπα ότι το συζητούσατε με τον κύριο Ζαχαριάδη, υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Αν η τράπεζα, αν το Μέγκα χρωστάει στην τράπεζα άλλα λεφτά από δάνεια και φοβάται η τράπεζα δεν θα τα πάρει, γι' αυτό τα δεσμεύει. Μα έχουν πληρωθεί όλα, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή η τράπεζα δεν μπορεί να τρελάθηκε και να είπε, προκειμένου να μένουν απλήρωτοι οι εργαζόμενοι του Μέγκα, ας τους δεσμεύσουμε, κύριε το ποσό τώρα που το βρήκαμε. Πρόεδρε, το ξέρετε πολύ η καλά. Η τράπεζα προφανώς έχει το Μέγκα άλλες οφειλές. Κύριε Πρόεδρε, και φοβούμενη η τράπεζα ότι αν ελευθερώσει και πάρουν τα λεφτά, μετά δεν θα πάρει τις απαιτήσεις της. Γι' αυτό έκανε αυτά ωραία, που έκανε. Ακούτε λίγο. Λέω εγώ τώρα, οι υποχρεώσεις είναι όλες πληρωμένες. Ενδέχεται όμως να υπάρχουν πιέσεις και το ξέρετε πολύ καλά. Για ένα δάνειο 80 εκατομμυρίων κρατάει τα 30. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι αγορά. Το Μέγκα
Μήπως χρωστάει στις τράπεζες άλλα ποσά. Όχι, σας είπα. Είναι όλα πληρωμένα. Κύριε Λεβέντη, όταν είχατε κανάλι, ήσασταν παταξής. Μα είναι κανονικές όταν οι είχατε εσείς κανάλι, ήσασταν παταξής. Δεν καταλάβατε τώρα. Όταν είχατε εσείς κανάλι, ήσασταν παταξής. Αυτό δεν είχα χρέη. Δεν είχα τέτοια πράγματα, εργαζομένους τόσους και τέτοια πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, χρέη δεν είχατε. Χρέη δεν είχατε, να θυμάμαι. Αλλά θυμάμαι όταν επελέγει από την τότε πολιτική. Ακούστε με λίγο. Όταν επελέγει από την τότε πολιτική ηγεσία να σας κλείσουν το κανάλι, θυμάστε με τι οργή είχατε αντιδράσει πολιτικά, στο κλείσιμο του καναλιού. Πολιτικά, ξέρετε γιατί. Γιατί τα άλλα κανάλια δεν μου έδιναν μικρόφωνο. Εγώ ποτέ δεν θέλησα να γίνω καλά. Αφού είχατε δικό σας κανάλι. Εγώ ό,τι έκανα το έκανα αυτό, από το πάθος μου να ακουστεί η γνώμη μου. Να πάμε και στον κύριο Παπαχριστόπουλο. Και επειδή με εμπόδιζαν τα μέσα ενημέρωσης που λειτουργούσαν, πάντως, έκανα αυτά που έκανα. Ναι, πάντως κύριε Πρόεδρε, όταν κλείνουν τα κανάλια, θυμώνονται και φωνές. Είδατε που είπα ότι θέλω ο κύριος Τσίπρας να κοιτάξει το ζήτημα με καλό. Ωραία, αφού μιλάτε μαζί του στο τηλέφωνο και πάτε και στο σπίτι, πείτε του τα, να τα, του τα πείτε και από κοντά, μήπως ακούσει εσάς τουλάχιστον, μια και δεν ακούει άλλο. Εχθές πάντως με την παραγγελία για τον κύριο Παπά πάντως. Η φωνή της συνείδησής του, δεν λοιπόν έχω τέτοια επιρροή εγώ απάνω του. Εχθές πάντως είπατε απλά λέω ότι, τη γνώμη ότι είναι στον κόσμο του. Μπορούν, το σχόλιο του κυρίου Λεβέντη. Αν μπορούν 5 ή 6 ή 7 κανάλια. Πρόεδρε, εχθές το σχόλιο. Να δώσουν το ποσό. Ναι, να ναι, δώσουν το ποσό των 70. Λοιπόν, να πάμε και συγχρόνως μια τελεία, να υπάρχει στην ελληνική κοινωνία μια βιώσιμη κατάσταση, γιατί να μην γίνει. Να πάμε στον κύριο Παπαχριστόπουλο, γιατί και μέσα. Επειδή βλέπω ότι και εσείς το φτάνετε στα άκρα. Δηλαδή, και εμείς το φτάνουμε στα άκρα. Στα άκρα. Θέλω τη δουλειά τους, κύριε Πρόεδρε. Τον εφιάλτη της ανεργίας από πάνω. Ένα μήνα, δύο. Ένα μήνα, δύο ασχολούμαστε με τα κανάλια και τίποτα άλλο. Είμαστε τόσους μήνες απλήρωτοι και όπως βλέπετε συνεχίζουμε εδώ και εργαζόμαστε κανονικά. Και δίνουμε βήμα σε όλους όπως πάντα. Λοιπόν, κύριε Παπαχριστόπουλε. Αυτό εξαρτάται από μένα για να ακούσει αυτή τη γνώμη ο κύριος Πρωθυπουργός. Τίποτα άλλο. Ωραία. Κύριε Παπαχριστόπουλε, δεν τηρήσαμε την κοινοβουλευτική τάξη με εσάς. Ερχόμαστε. Δεν πειράζει, κύριε Σαράβο. Εγώ έχω η όβια υπομονή. Περιμένατε να και στην πράξη αποδεικνύω την κοινοβουλευτική τουλάχιστον δημοκρατία που την τηρώ απαρέκλητα. Χωρίς να διακόπτω ποτέ κανέναν, ενώ έχω γνώμη. Και είναι προς τιμήν σας αυτό. Θα ήθελα καταρχήν, πριν πω οτιδήποτε, ένα αίτημα που κάνανε οι εργαζόμενοι, οι δικοί σας, αλλά πιστεύω ότι αφορά όλους τους εργαζόμενους των κατάγων, στο διάστημα των 90 ημερών που μεσολαβεί. Να έχουν τη δυνατότητα αυτοί οι άνθρωποι, αυτό είπανε και νομίζω ότι είναι λογικό, να μπορούν και αυτοί να ενταχθούν στις διευκολύνσεις του Κατρούγκαλου. Εγώ δεσμεύομαι να το δω αυτό, διότι αν είναι εν ενεργεία εργαζόμενοι, δεν μπορούν να διεκδικήσουν αυτή τη διευκόλυνση. Αν κατάλαβα καλά αυτό μου ζήτησαν, δεσμεύομαι να το δω. Όσο για το δεύτερο θέμα, για να μπω μετά στο θέμα μου, κυρία Σαράβαγλου, τα 30 εκατομμύρια που λέει ο κύριος Χατζαπόπουλος, θα ήθελα να έχω ενημέρωση πλήρη. Είναι ένα λεπτό δεν θέμα. Ο Ιορδάνης είναι γεγονός. Ακούστε, κυρία Σαράφογλου, είναι ένα θέμα λεπτό. Εγώ δεν πιστεύω ότι κάποιος θέλει να εκδικηθεί εργαζόμενους. Εγώ τουλάχιστον δεν μπερδεύω την εργοδοσία με τους εργαζόμενους. Από ποιον θέλετε ενημέρωση, κύριε Παπαχριστόπουλε? Ακούστε, κύριε Χατζαπόπουλε. Για να σας τη δώσουμε την ενημέρωση, από ποιον το θέλετε, από τον κύριο από Παπά, σας, όχι, από τις τράπεζες, από εμάς, από ποιον? Από εσάς προσωπικά, κύριε. Από εμάς προσωπικά. Ναι. Μην φύγεις τότε, να στη δώσουμε την ενημέρωση. Ακούστε με λίγο. Για μια που είσαι έτσι υπέρ των εργαζόμενων, θέλω να σου πω κάτι, Θανάση. Θανάση, επειδή γνωριζόμαστε, ο ακατάσχετος λογαριασμός που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός θα ισχύσει για το ΜΕΚΑ. Ή θα εξαιρεθεί το ΜΕΚΑ από αυτό? Αν θέλετε τη γνώμη μου, άκουσα δύο φορές και πώς δεσμεύτηκε. Είναι δύο συγκεκριμένα ταμεία. Δεν ξέρω αν ανήκετε σε ένα από αυτά τα δύο ταμεία. Που πράγμα τους κάνει ακατάσχετο. Το ζητάγανε ο ίδιος, η ίδια η ΟΒΕ. Βγήκε και. Γιατί μπορεί να βγει καμιά διάταξη για να εξαιρεθεί το ΜΕΚΑ. Ακούστε, κύριε Χατζαπόπουλε, το ακούω με πολύ σεβασμό το έτοιμά σας. Εγώ προσωπικά ούτε έναν εργαζόμενο, ούτε έναν. Όχι χίλιους, όχι 800, ούτε έναν εργαζόμενο. Και πράγματι την κραυγή αγωνίας της κυρίας Τσικρίκα, εγώ την ακούμε πολύ έτσι, σεβασμό. Για και τι θα δύο κάνετε γι' αυτό όμως, κύριε Παπαδόπουλο? Μισό λεπτό, κυρία Σαράφογλου. Μισό λεπτό. Γιατί πιστεύω ότι δεν είναι θέμα συναισθηματικό. Θέλετε να βγάλω, να τη δώσω χρήματα, να τη δώσω. Αν είναι αυτό, αν λύνεται έτσι το θέμα, τέλει. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Δεν θέλω κανένα σχόλιο, κύριε Κουμουτσάκου. Αφήστε το έλεος. Αφήστε το έλεος. Αφήστε το έλεος. Δεν σας διέκοψα. Παρότι έχω ενστάσεις για πολλά όσα είχα, εγώ θέλω να θυμίσω τα εξής και στους τρεις σας και σε αυτούς που μας ακούνε. Ο κύριος Βορύδης πρόσφατα είπε ότι αυτό το διαγωνισμό έπρεπε να τον έχουμε κάνει εμείς οι ίδιοι και άλλοι βουλευτές στα κρυφά. Και κακώς δεν τον κάναμε. Φεύγω από εκεί όμως και λέω το εξής. Δεν θέλω να αξίσω πληγές. Κάποιοι ολιγάρχες
ανάμεσα στους οποίους ανήκουν και καναλάρχες, όχι όλοι, ανήκουν επιχειρηματίες και τραπεζίτες, επί 27 χρόνια έκαναν κουμάντο στο πολιτικό σύστημα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Έλληνες πολιτικοί είναι απαξιωμένοι και είναι άδικο γιατί λίγοι από αυτούς θα έπρεπε να είναι απαξιωμένοι, όχι όλοι, για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί 27 χρόνια συμμορφώνονταν προς τις υποδείξεις. Και θέλω να θυμίσω δύο πράγματα με γεγονότα. Πρώτον, ότι δεν συνέθεταν μόνο τα υπουργικά συμβούλια, κυρία Σαράφογλου, κύριε Χαζαμπόπουλε και κύριε Τάκη, ανεφοκατέβαζαν και πρωθυπουργούς. Αν υπάρχει αμφισβήτηση, σε αυτό να το συζητήσουμε. Φεύγω όμως από εκεί, γιατί εγώ δεν θέλω να αξίσω πληγές. Ήταν κάτι που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια, κυρία Σαράφογλου, και δεν έγινε. Καλώς το έφερε. Να δούμε αν το έφερε σωστά. Νούμερο 1. Τι θα γίνει με όσους μένουν στον δρόμο τώρα. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο, γιατί μου φεύγει το. Θέλω να θυμίσω ότι ο μέσος όρος καναλιών που υπάρχουν στη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ισπανία και τη Γαλλία είναι γύρω στα 50 κανάλια. Είναι επιχείρημα για αυτούς που λένε γιατί δεν αφήνουμε 5-6 ρε παιδιά. Σε αυτές τις χώρες είναι 50. Αποσιωπούν όμως όλοι ότι κανάλια του περιεχομένου των 4 που προκηρύχθηκαν είναι 5 ή 6 σε χώρες που ο πληθυσμός τους είναι εξαπλάσιος ή εφταπλάσιος αυτός της Ελλάδας. Θέλω επίσης να πω ότι πρόσφατα ο Κυριακού και ο Μήνος και ο γιος πάνε παιδιά, δεν αντέχει ηλιακή αγορά πάνω από 3 κανάλια. Παλιότερα ο Άρης ο Σπηλιωτόπουλος. Παλιότερα ένας μεγάλος ηθήνος σύμβουλος του BBC. Ήταν αυτό που οδήγησε, κυρία Σαράφογλου, λυπάμαι που το λέω, την εξάρτηση των πολιτικών από αυτούς τους ολιγάρχες. Που ξαναλέω, δεν είναι όλοι οι καναλάρχες, δεν είναι όλοι οι επιχειρηματίες, δεν είναι όλοι οι τραπεζίτες. Και είχαμε σε αυτές τις λίστες να βλέπουμε εκβιάστες. Δεν είναι μόνο ο Μακαρίτης, ο Μαυρίκος και ο Μουσάς. Αν ψάξετε τις λίστες δημοσιογράφων, θα βρείτε πολλούς δημοσιογράφους με χρήματα σε λίστες που δεν θα έπρεπε να είναι. Δεν λέω ονόματα, σταματάω εδώ. Έπρεπε να γίνει αυτό. Έγινε σωστά. Να σου πω κάτι. Επειδή ανήκω, πάντως, αυτή τη επειδή ανήκω στη διάσκεψη των Προεδρών, ακούστε με λίγο. Τρεις μήνες. 2.000 άνθρωποι. Ακούστε, το σέβομαι και θα σας απαντήσω. Το σέβομαι, δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω, κυρία Σαράβογλου. Ήμουνα στη διάσκεψη των Προέδρων. Επί τρεις μήνες γονατιστοί είμαστε κάτω. Οικετεύαμε, σεβαστήκαμε το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξέλεγε αρχηγό. Κάναμε υποχώρηση ένα μήνα. Δεύτερο μήνα, τρίτο μήνα, μας είχε υποσχεθεί ο Βαγγέλης ο Μημαράκης, ο τότε υποψήφιος, ότι παιδιά εντάξει θα το κανονίσουμε μετά την εκλογή. Μετά άλλαξε. Δικαίωμά της, εγώ δεν κάνω κριτική στη Νέα Δημοκρατία γιατί άλλαξε στάση. Και με νύχια και με δόντια ήθελε να σαμποτάρει αυτό το διαγωνισμό. Και αυτό δικαίωμά της. Το ΕΣΟΥΡΟΥ δεν έγινε η πετιότητη της Νέας Δημοκρατίας και όχι κανενός άλλου. Θέλω επίσης να πω το εξής, γιατί μεσολαβεί μια δικαστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Προς Θεού, κανείς δεν λέει ότι δεν σέβεται τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και εδώ θα ήθελα στην τσακματική να θεωρήσω το άρθρο 90 που διορίζονται οι ανώτατοι δικαστικοί να το καταργήσουμε. Είναι κανένα μια άλλη πράγμα, είναι πραγματικά ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Το αφήνω όμως αυτό και λέω ότι εφόσον πήγε να κολλησιεργηθεί αυτή η διαδικασία, ήταν υποχρεωμένη η κυβέρνηση να προχωρήσει το διαγωνισμό, κυρία Σαράφογλου. Και έκανε το αυτονόητο. Τις αρμοδιότητες του ΕΣΟΥΡΟΥ δεν τις μεταβίβασε ούτε στον Παπά ούτε στον Κρέτσο. Τις μεταβίβασε στη Βουλή. Η πλειοψηφία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δηλαδή βασικός κανόνας κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, και όποιος νομίζει ότι κυβερνιέται αλλιώς μια χώρα, να έρθει να μας το πει. Τρία για τους εργαζόμενους που λέτε. Πράγματι, κυρία Σαράφογλου, είναι 2.500 εργαζόμενοι. Εγώ βάζω τους εργαζόμενους του ΜΕΓΑ. Ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας θα κρίνει κατά πόσον ο αριθμός 4. Και θα γίνει σεβαστή απόφαση του κυρία Σαράφογλου. Και μόνο τόσα κανάλια χωράνε. Θα σου πω εδώ κάτι. Θα γίνει σεβαστή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για όνομα του Θεού, δεν το συζητάω. Αφήστε να δούμε την απόφαση. Με τους εργαζομένους τι θα γίνει όμως. Όμως, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά που δεν γίνανε. Πάνω από 60 προσφυγές, πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά απορριφθήκανε. Εγώ λέω, περιμένουμε. Όμως, θέλω να πω το εξής για τους εργαζόμενους. Πράγματι, 2.500 εργαζόμενους, και βάζω μέσα και τους εργαζόμενους του ΜΕΓΑ. Πιστεύουμε ότι είναι τα 17 εκατομμύρια ανακεφαλοποίησης που δεν έδωσαν οι δικτώτες, αλλά δεν φταίνει οι εργαζόμενοι γι' αυτό. Εγώ είμαι με τους εργαζόμενους 100% και το εννοώ αυτό που σας λέω. Θα σας πω κάτι, κυρία Σαράφογλου. Ξαναλέω. Θα κλείσουμε με αυτό. Η αγορά στην Αυστρία, στην Ολλανδία και στη Δανία, που είναι χώρες με αντίστοιχο πληθυσμό, αντίστοιχα κανάλια με αυτά, έχουν 2 ή 3. Να μην ξαναεπικαλεστώ τα επιχειρήματα. Τώρα και λέω το εξής. Κάνουμε έναν συμψηφισμό εδώ αυτή τη στιγμή. Έρχεται η αδειοδότηση περιφερειακών της περιφέρειας. Πότε. Περιφέρεια Αττικής έχει 5 εκατομμύρια κατοίκους. Είναι μια τεράστια αγορά.
Έρχονται οι θεματικές άδειες. Εγώ θέλω να πω το εξής. Να κάνουμε λίγο υπομονή. Και εκεί υπάρχει πάντως μια άδεια, κύριε Παπαχριστόπουλε. Πότε θα έρθουν, πώς θα έρθουν, με τι όρους. Και εκεί, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει διευκρινιστεί κάτι. Συγχωρείς, Μαρία. Ναι, απλώς να κάνουμε. Να κλείσουμε ακριβώς. Είμαι αυτός που μίλησα λιγότερο. Χωράει η αγορά. Θανάση, με συγχωρείς. Χωράει η αγορά τέσσερα ιδιωτικά κανάλια. Θέλω. Θανάση, άκουσε με λίγο. Κανένας εργαζόμενος από κανένα κανάλι να μην απολυθεί. Ξέρετε τι πιστεύω. Πώς θα γίνει αυτό όμως. Είτε θα μπουν σε συνδρομητικά, είτε θα μπουν σε δορυφορικά, είτε σε καλωδιακά, είτε θα περιφέρουν τις περιφερειακές. Δεν πειράζει, ας κερδίσουν λιγότερα κάποιοι, δεν χάθηκε ο κόσμος. Ωστόσο, θα πω δύο ονόματα. Ο κύριος Μπογδάνος, τον οποίο σέβομαι. Είναι καινούργια διαπλοκή για μας. Δεν θέλω να πω πολλά ονόματα. Ήταν αδιάβλητος ο διαγωνισμός. Και ακούω συνέχεια τη λέξη παροδία, εκτροπή, ψεύτες κλπ. Ο διαγωνισμός, στον οποίο συμμετέχουν και τον νομοποιούν άνθρωποι που ξέρουν τα συμφέροντά τους, είναι καθαρός. Αυτό μην το αμφισβητήσει κανένας. Και πιστεύω ακράδαντα ότι πολύ λίγοι, για να μην σας πω, κανένας εργαζόμενος δεν θα μείνει χωρίς δουλειά, και θυμηθείτε τι σας λέω. Και δεσμεύομαι λοιπόν για τα δύο αιτήματά σας, κύριε Χαζαπόπουλε. Περιμένω να μου δώσετε όλα τα στοιχεία για το δάνειο των 30 εκατομμυρίων και να πάω να δεσμευτώ στον Κατρούγκαλο για τους εργαζόμενους που σε 90 μέρες είναι εργαζόμενοι να είναι μέσα σε αυτούς που θα ευνοηθούν από τη διάταξη του Κατρούγκαλου. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ όλους τους καλεσμένους. Όχι, μας. Κυρία Σαραφογλού. Όχι, κυρία Σαραφογλού. Δεν πρόκειται να το δεχτώ αυτό. Πρέπει να κλείσουμε. Περιμένω η αξιωματική αντιπολίτευση με υπομονή για πράγματα που έχουν υποθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξει αντίδραση, κυρία Σαραφογλού. Ένα πάρα πολύ σύντομο σχόλιο. Έχω μιλήσει πριν μισή ώρα. Δεν έχω άλλο χρόνο. Λοιπόν, ένα λεπτό. Δεν υπάρχει άλλο χρόνο τηλεοπτικά. Ένα λεπτό. Όλα αυτά, κύριε Ζαχαριάδη, μιλήσατε πάρα πολύ. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε δεν αφορούν αυτή τη στιγμή τους μισθωτούς και τους εργαζόμενους που έχει γίνει η ζωή τους μαύρη. Συζητάμε για τα κανάλια, συζητάμε για διάφορα άλλα πράγματα, για τις συνωμοσίες και τους άξονες ανατροπής του κυρίου Λεβέντη. Πράγματα εφάνταστα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα που βιώνει ο ελληνικός λαός. Για αυτά δεν μιλήσαμε σήμερα. Ακούσαμε απίστευτα πράγματα. Ακούσαμε, παραδείγματος χάρη, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν συνέβαλε στο να γίνει το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Είχαμε βάλει έναν όρο να πάνε εκεί οι αρμοδιότητες. Όταν φύγανε τα τρία μέλη από το 7 μελές και μπορούσε με τέσσερα μέλη, είχε απαρτία να παίρνει αποφάσεις. Ο ισόβιος πρόεδρος, κύριε Κουμουτσάκο, ο ισόβιος πρόεδρος. Μη με διακόπτετε, κύριε. Εμείς είπαμε ένα πράγμα. Επιστροφή της αρμοδιότητας και ήμασταν έτοιμοι να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση και τη συγκρότηση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Δεν το έκανε ο κύριος Παπάς, γιατί μεθόδευε από την πρώτη μέρα να πάρει μόνο εκείνος τη δυνατότητα να είναι ο καναλάρχης, ο εθνικός καναλάρχης. Τον κύριο Μεμάρα, αυτή είναι η αλήθεια. Κύριε Κουμουτσάκο, αυτή είναι η αλήθεια. Καλά. Δεν σας ακούω, ρωτήστε τον κύριο Μεμαράκη. Με ενοχλεί η φωνή. Με ενοχλεί η φωνή σας, δεν σας ακούω καν. Αποκρύπτεται στοιχεία. Δεν υπάρχει άλλο τηλεοπτικός χρόνος, κύριε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κυρία Σαράφορη, δεν θέλω να σας ευχαριστήσω. Πρέπει να κλείσω δυστυχώς. Αυτά ήταν μόνο λίγα από αυτά που θα έπρεπε να υποθούν. Μακάρι να υπήρχε όλο ο χρόνο να μιλήσετε. Μιλήστε για του ανθρώπου. Να μην πέσει μαύρο στο μέγα. Μιλήστε για του ανθρώπου. Όχι για αυτά που βάζει ο κύριος Ζαχαριάδης ως αντίδραση. Σας παρακαλώ, κύριε Ζαχαριάδη, ένα λεπτό μόνο για να κλείσουμε. Σας παρακαλώ. Από ένα λεπτό θα πάει μετά. Από ένα λεπτό ο καθένας, παρακαλώ. Επιτρέψτε μου. Προτείνω να χαμηλώσουν οι τόνοι, να αντιπαρατηθέμεθα σκληρά. Να χαμηλώσει το ύψος των ψεμάτων που λέτε, κύριε Ζαχαριάδη, για να χαμηλώσουν οι τόνοι. Κύριε Κουμουτσάκο, πείτε μία αλήθεια. Μία μπορείτε. Αυτά τα 15 δευτερόλεπτα να τα χειριστώ εγώ όπως νομίζω. Μόνο εγώ, οι τόνοι, τα και τα κόμματα από την ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν αληθινά χθες. Μόνο αυτά. Κύριε Κουμουτσάκο, πρέπει να κλείσουμε. Μάλιστα. Το εννοώ αυτή τη στιγμή. Πρέπει οπωσδήποτε. Ολοκληρώστε, κύριε Ζαχαριάδη. Σε κάθε περίπτωση η χώρα έχει ανάγκη να κάνουμε διάλογο, προφανώς και για τα ζητήματα το media, αλλά για όλα τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Εμείς θέλουμε να ξέρετε ότι θα προσπαθήσουμε σε όλα αυτά τα επίπεδα να σταθούμε δίπλα στην νομιμότητα, τους αδύναμους ανθρώπους και τους κανόνες που μπορούν να καταστήσουν την πατρίδα μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Θα ήθελα πάρα πολύ να είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε για την οικονομία και τις προοπτικές, αλλά δυστυχώς το ζήτημα των τηλεοπτικών συχνοτήτων μονοπόλησε την κουβέντα. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχουν ήρεμοι τόνοι στο δημόσιο διάλογο
και αν και η αντιπολίτευση σταματήσει να επιτίθεται με αυτόν τον πολύ νευρικό τρόπο, κανένας μπορούμε να συζητήσουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους. Κύριε Ζαχαρέα, να βάλουμε μια τελεία. Δεν ξέρω αν είστε εκνευρισμένος ακόμα. Δεν υπάρχει νεύρο, κύριε Ζαχαρέα. Κυρίου Δένδια. Κύριε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Στον Υπουργό Εθνικής Αμήνης να απαντήσω. Είναι εκνευρισμένος ακόμα από τον κύριο Δένδια. Τώρα βγαίνει δύο φορές εκεί. Εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, αυτή η ενημέρωση. Όσο εσείς από τον κύριο Καμένο που είπε ότι ήταν μαύρα τα λεφτά του κυρίου Καλογρίτη.